μας θα μεθάνει. Νόμιζα ότι είναι πιο γνωστό το έργο και η υπόθεση και τα λοιπά. Γίνει δύο φορές ταινία. Αλλά προφανώς περισσότερος κόσμος δεν ξέρει την αστυνομική ιστορία, οπότε αυτό είναι ευχάριστο και δεν το καλάμε. Οπότε δεν θα σας πω τίποτα για το έργο. Είναι αστυνομικό. Δεν μας πείτε ποιος είναι ο δολοφόνος, δηλαδή. Όχι, μπορώ να σας πω ποιος είναι ο δολοφονημένος. Ούτε αυτό, ούτε αυτό. Πώς είναι λοιπόν σας συνεργάτης η Κάτια Δόμπλα? Νομίζω ότι είναι από αυτούς τους σπάνιους ανθρώπους. Εγώ έχω γνωρίσει 2-3 στο θέατρο. Τα πρώτα σας βήματα κάνατε με τη Λαμπέτη. Ναι. Πώς ήταν? Σε αυτό το θέατρο. Εδώ. Ναι, δεν το λέγανε Δαμπουλάκι βέβαια. Τότε το λέγανε θέατρο Superstar. Τη Λαμπέτη σημαίνει το εξής. Ο τρόπος που έπαιζε τους ρόλους αρκετά μπροστά από την εποχή της. Και ταυτόχρονα αυτό είχε και μεγάλη απήχηση. Σαν άνθρωπος πώς ήταν? Ήταν πολύ αυστηρή με τον εαυτό της στη δουλειά και ως εκ τούτου κατ' επέκταση ήταν αυστηρή και με τους άλλους. Στη συνέχεια ασχολούμαι με την πολιτική και τα κοινά. Δεν πρόκειται να μου φύγει αυτό το, πώς να πω, αυτή η πετριά, ας πούμε, μέχρι το τέλος της ζωής μου, φαντάζομαι. Θα ασχολούμαι. Θεωρώ ότι οι πολίτες πρέπει να ασχολούνται. Μηθήκατε στην πόλη. Ναι. Και περάσατε και κάποια μαθητικά χρόνια εκεί. Τέλειωσε το δημοτικό κοινό. Τι θυμάστε από εκείνη την εποχή? Το 51 που γεννήθηκα εγώ, η Ελλάδα ήταν σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Είχε βγει από ένα πόλεμο που στήχησε εκατομμύρια ζωές. Μεγάλη πείνα και στέρηση υπήρχε στον πληθυσμό. Και καπάκι ήρθε ο εμφύλιος, ο οποίος χειροτέρεψε αυτή την κατάσταση. Στην Τουρκία δεν είχαμε τέτοια προβλήματα. Η παροικία της Κωνσταντινούπολης κρατούσε χαμηλό προφίλ, γιατί ξέραμε ότι αργά ή γρήγορα δεν μας σηκώνει το κλίμα εκεί και ότι κάποιος εθνικιστής πολιτικός θα έβρισκε έναν τρόπο να μας διώξει. Αν εξαιρέσει αυτά όμως, η ζωή ήταν καλή, με την έννοια το ότι υπήρχε πολύ καλό και φτηνό φαγητό. Η οικογένειά μου ήταν μάλλον φτωχή, ας πούμε. Με τα μέτρα που έχουμε στο μυαλό μας για τους Κωνσταντινούπολιτες, ότι είναι κάτι λεφτάδες. Δεν ήταν όλοι βέβαια λεφτάδες. Πάντα μία μειοψηφία είναι οι λεφτάδες. Οι πολλοί άνθρωποι ήταν σαν την οικογένειά μου. Δουλεύαν και ζούσαν.